Αυτό που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει Παυλόπουλο. Υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου, με δεδομένο ότι η αλήθεια είναι ότι εσείς την είχατε προτείνει για να αναλάβει πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ναι, έτσι ακριβώς είναι, κυρία Γιάμαλη, και αύριο, όπως είπατε και εσείς, θα συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα για να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Φαντάζομαι έχουμε αυτό το δικαίωμα. Σαφώς. Μόνο 5 ώρες έχουν περάσει από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτό το όνομα. Εξάλλου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χρειάστηκε να ανέβει βουνά, να κατέβει βουνά, να πάει για σκι, να κάνει διάφορα για να αποφασίσει τέλος πάντων ποιο θα είναι αυτό το όνομα. Οπότε νομίζω ότι και εμείς δικαιούμαστε τον χρόνο μας ώστε να πάρουμε τις αποφάσεις μας συλλογικά, όπως φυσικά κάνουμε συνήθως. Απλά επειδή διάφορα ακούστηκαν για το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου και μάλιστα και ο κύριος Μπογδάνος δεν παρέλειψε να αναφέρει μία σειρά από πρωτιές της Νέας Δημοκρατίας που, αν θέλετε, προωθούν το γυναικείο φύλο. Δεν θα συμφωνήσουμε εδώ, κύριε Μπογδάνε, γιατί εκτός από, το είπαμε και πριν, μια στρατηγική κίνηση του Πρωθυπουργού για να αλλάξει την ατζέντα σήμερα, ήταν και μια στρατηγική του επιλογή να τονίσει πάρα πολύ την γυναικεία υπόσταση της πρότασής του. Δεν θεωρούμε φυσικά ότι είναι αρνητικό, ίσα-ίσα είναι πολύ θετικό που επιτέλους προτείνεται για πρόεδρος της Δημοκρατίας μια γυναίκα, αλλά είναι και λίγο αντιφατικό αν σκεφτούμε ότι είστε η πρώτη κυβέρνηση που στην ουσία κατήργησε τις πολιτικές ισότητας, κατήργησε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την έχει μεταφέρει σε ένα άλλο Υπουργείο και μόλις προχθές έδωσε αρμοδιότητες οι οποίες, αν τις δείτε, δεν θα πείτε ότι είναι και ό,τι καλύτερο για την Γενική Γραμματεία Ισότητας. Στην ουσία είναι αρμοδιότητες, μη αρμοδιότητες. Οπότε πώς μπορείτε να μιλάτε για πρόοδο και ισότητα των δύο φύλων όταν είστε η πρώτη κυβέρνηση που καταργεί τη Γενική Γραμματεία Ισότητας? Εδώ λοιπόν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό θα παίξει η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν με το καλό εκλεγεί, θεωρούμε, για να πιέσει και αυτή με τον τρόπο της, διότι το δήλωσε και η ίδια, ότι θέλω να είμαι να μπω μπροστά ως η νέα γυναίκα Ελληνίδα εργαζόμενη με αυτόν εδώ το ρόλο. Άρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θα μπορέσει να το κάνει. Και είδαμε σήμερα πολύ καλός να παίρνει πίσω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απόφασή της για κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και με την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Θα πάμε στο μεταναστευτικό εκτενώς, το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρία Αγαθοπούλου, ούτως ή άλλως, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα της ημέρας. Ελπίζουμε λοιπόν, αφού παίρνει πίσω αποφάσεις και ανέστειλε την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να ξαναδώσει την αυτονομία στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Θα δούμε. Θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Κύριε Παραστατίδη, καταλαβαίνω ότι το κίνημα αλλαγής δεν είναι αρκετό.